Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον ιερέα στα κάτω Πατήσια, ο οποίος να υπενθυμιστεί πως κατηγορείται για βιασμό ανήλικης. Τα στόματα σιγά σιγά ανοίγουν και σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από το κορίτσι που βρήκε τη δύναμη να αποκαλύψει τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του, η οικογένεια μιας ακόμα νεαρής κατήγγειλε τον 37χρονο ιερέα. Συγκεκριμένα, ο ιερέας φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την babysitter που κρατούσε το μωρό του ενώ αυτή ήταν 15,5 ετών. Μετά την καταγγελία της 18χρονης, οι αρχές παρακολουθούσαν για αρκετό καιρό το σπίτι του ιερέα, ο οποίος έμενε πολλές ώρες μόνος του με μια νεαρή κοπέλα, καθώς η σύζυγός του απουσίαζε και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του ήταν στο σχολείο. Ο ρασοφόρος, βάσει των ίδιων πάντα καταγγελιών, φέρεται να έστελνε και σε αυτήν ακατάλληλο υλικό, ζητώντας της να κάνει το ίδιο. Την έπαιρνε μάλιστα μαζί του ακόμα και στις διακοπές με την οικογένειά του, ενώ επισκεπτόταν συχνά το σπίτι του όταν ήταν εκεί και η παπαδιά. Φέρεται δε να τη γνώρισε επίσης το κατηχητικό και να δέχθηκε τις ανήθικες προτάσεις του, ζητώντας της να πηγαίνει σπίτι του για να προσέχει τα παιδιά του. Από την πλευρά της, η 18χρονη σήμερα νεαρή υποστηρίζει ότι είχαν σχέση με τη θέλησή της, κάτι που δεν παίζει κανένα ρόλο νομικά, καθώς ήταν ακόμα ένα παιδί 15,5 ετών όταν συνευρέθηκε πρώτη φορά με τον ιερέα.